Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλοι μου, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμη με διάφορα θέματα. Να πάμε τώρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μάλλον να σας ενημερώσω. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετέχει στην έκθεση της Βαρσοβίας στη 1η και 2 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προσπάθειας της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Αυτά δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Νίκος Παπασταματίου, στην τηλεόραση Αιγαίο, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες για τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν. Πάμε να τον ακούσουμε. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και στα πλαίσια της διασύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό, μετέχει και αυτή τη φορά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην έκθεση Κρέτσκα Πανοράμα στην Βαρσοβία της Πολωνίας στην 1 και 2 Δεκεμβρίου του 2018. Είναι μια έκθεση άκρως ενδιαφέρουσα, στην οποία το Επιμελητήριο μετέχει παρουσιάζοντας τοπικούς παραγωγούς από τα νησιά της Δωδεκανήσου. Είναι μια έκθεση η οποία έχει δύο σχέλη. Έχει ένα σχέλος τουριστικό, στο οποίο μετέχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με δικό της περίπτερο και φιλοξενεί δήμους και νησιά της περιφέρειας, δηλαδή της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, και ένα τμήμα εμπορικό, όπου το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, με την συνδρομή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, μετέχει με δικό του περίπτερο. Θα παρουσιαστούν προϊόντα, όπως προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής λάδι, αλλά και προϊόντα επεξεργασμένα όπως κρασί και άλλα εδέσματα από τα νησιά της Δωδεκανήσου και όχι μόνο από τη Ρόδο. Η Πολωνία είναι μια ανερχόμενη αγορά. Είναι μια αγορά που, έχοντας η Πολωνία ένα πληθυσμό στα 38,5 εκατομμύρια, έχει μια ιδιαίτερη δυναμική για την Ελλάδα και ειδικά για τη Ρόδο. Ταξιδεύει περίπου το 25% των Πολωνών. Οι Πολωνοί αυτοί είναι πελάτες οι οποίοι έχουν μια καλή δυναμική όσον αφορά το κατακεφαλήν έσοδο που αφήνουν στην αγορά, έξοδο θα έλεγα καλύτερα. Και από εκεί και πέρα, εμείς πάμε να διασυνδέσουμε στα πλαίσια της γαστρονομικής περιφέρειας του 2019, της οποίας η περιφέρεια είναι πλέον ο ανάδοχος. Πάμε να διασυνδέσουμε λοιπόν την πρωτογενή παραγωγή με τον τουρισμό. Από την εμπειρία μας στις προηγούμενες εκθέσεις είδαμε το τεράστιο ενδιαφέρον των Πολωνών, την ιδιαίτερη αγάπη που έχουν στην αγορά μας, και πάνω σε αυτό θελήσαμε να χτίσουμε γέφυρες, ούτως ώστε οι Πολωνοί οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα δωδεκανησιακά προϊόντα να μην χρειάζεται να τα καταναλώσουν αγοράζοντάς τα μόνο στη Ρόδο, αλλά μπορούν να τα καταναλώσουν αγοράζοντάς τα και στην χώρα τους. Έτσι λοιπόν, ήδη υπάρχουν κάποιες εξαγωγές λαδιού από τοπική εταιρεία και αυτή τη φορά μετέχουν και άλλες δωδεκανησιακές εταιρείες που θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Καλοί λοιπόν πελάτες, καλή έκθεση. Το Επιμελητήριο για τέταρτη φορά, για να ανακεφαλαιώσουμε, μετέχει τόσο με προσωπικό υποστήριξης όσο και με τον οικονομικό επόπτη, τον κύριο Αποστόλη Ασπράκη, ο οποίος θα παρίσταται όλες τις μέρες της έκθεσης στο περίπτερο. Είναι συγκυρία ότι πρόσφατα εγγενιάστηκε και το προξενείο της Πολωνίας στην Ρόδο, πράγμα το οποίο ακόμα θεωρούμε ότι αυξάνει περισσότερο τις σχέσεις και διευκολύνει τις οποιασδήποτε εμπορικές και τουριστικές συναλλαγές με την χώρα αυτή. Πάμε λοιπόν για τέταρτη φορά στην Κρέτσκα Πανοράμα στην Πολωνία και νομίζουμε ότι θα έχει και αυτή, όπως και οι προηγούμενες, ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν πάμε, φίλοι μου, να δούμε το ρεπορτάζ που σας υποσχέθηκα με τα χταπόδια, το χτύπημα των χταποδιών στην ιχθυόσκαλα του νησιού, να πάμε σε κάποια δελτία τύπου. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί και με τα δύο πόδια στην Ευρώπη. Η κοινή αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο. Την πεποίθηση ότι η κοινή αμυντική πολιτική είναι αυτή που θα καταστήσει την Ευρώπη παράγοντα ισχύως και θα δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της, αλλά και την αίσθηση της ευρωπαϊκής ενότητας, εξέφρασε στην ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας. Ένας ευρωπαϊκός αμυντικός βραχίωνας δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει εναντίον του ΝΑΤΟ. Το αντίθετο, μπορεί να υπάρχει συνεργασία και κάτι τέτοιο το θεωρώ δεδομένο, λέει ο κ. Κόνσολας. Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική και το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που πρέπει να προωθηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, προβλέπεται και από τη συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1993 και χώρισε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις βασικές κατηγορίες, τους λεγόμενους τρεις πυλώνες.
Ο δεύτερος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας. Η κοινή αμυντική πολιτική έχει ως πεδίο εφαρμογής την προστασία των συνόρων, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά τη δυνατότητα διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρχει αποτροπή, τόνισε ο κύριος Κόνσουλας. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου εκτίμησε ότι η θέση της Ελλάδας αλλά και οι πρωτοβουλίες της θα πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής χωρίς αστερίσκους. Αυτό σημαίνει τα σύνορα της Ελλάδας να είναι ευρωπαϊκά σύνορα και η όποια επιβολή ή εχθρική ενέργεια από τρίτη χώρα στρέφεται κατά της Ευρώπης, η οποία και οφείλει να απαντήσει. Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει δικό της βηματισμό, να αποκτήσει στρατηγική, να διεκδικήσει ευρωπαϊκές πολιτικές που θα βοηθήσουν πραγματικά τη χώρα, επεσήμανε ο Μάνος Κόνσουλας. Παράλληλα, ο τομέαρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς στόχους και τις διεκδικήσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, που επιγραμματικά θα σας τους αναφέρω. Είναι πρώτον η δημιουργία ενιαίου προϋπολογισμού στην Ευρωζώνη, που δεν θα έχει ως στόχο μόνο τη διαφύλαξη των συνθήκων δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά θα συμβάλλει στη στήριξη των χωρών με υψηλή ανεργία και με πολιτικές απασχόλησης. Δεύτερον, το θέμα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Τρίτον, η ενεργειακή ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέταρτον, η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία. Ένα δελτίο τύπου τώρα από την ΚΟ. Να πούμε ότι ο Αντιδήμαρχος κ. Δαβίδ Γερασκλής, αναφερόμενος στην ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έργων του 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου ΚΟ για το 2019, που ψηφίστηκε από μια ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώνει τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος να υλοποιεί έργα με τις δικές του δυνάμεις, με δικούς του πόρους. Πάνω από το 80% των έργων που θα γίνουν στο νησί μας το 2019 θα χρηματοδοτηθούν με ίδιους πόρους του Δήμου ΚΟ. Τη δυνατότητα αυτή μας την έδωσε το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου της ΚΟ, που ομολογείται πλέον από όλους. Το κυριότερο όμως είναι ότι επιβεβαιώνεται με στοιχεία και αριθμούς. Το τεχνικό πρόγραμμα λοιπόν του Δήμου ΚΟ περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.119.000 ευρώ περίπου. Από αυτά, τα έργα που θα υλοποιηθούν με ίδιους πόρους του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 13.725.000, ποσοστό 80,2%, λέει εδώ η ενημέρωση, ενώ τα χρηματοδοτούμενα έργα από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και από ευρωπαϊκά προγράμματα ανέρχονται μόλις στις 3.933.374 ευρώ, ποσοστό 19,8%. Το 2019 δίνουμε προτεραιότητα στην βελτίωση του οδικού δικτύου με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, ενώ υλοποιούνται έργα σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, στους βιολογικούς και στα αποχετευτικά δίκτυα των χωριών. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Να μην ξεχάσω να σας ενημερώσω ότι στις 29 του Νοέμβρη 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 το απόγευμα, στην Κάλυμνο θα αρχίσει ο Μέγας Ασπερινός του Αγίου Ανδρέα, εντός της Εκκλησίας της Παναγίας των Βοθινών. Το πρωί της Παρασκευής στις 7 θα αρχίσει η Θεία Λειτουργία, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Λέρου Καλύμνου και Στυπάλιας κύριος Παΐσιος. Μετά τον Εσπερινό θα μοιραστούν λουκουμάδες και μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει καφεδάκι με διάφορα εδέσματα. Σας καλούμε με εκτίμηση η Επιτροπή της Εκκλησίας και ο Πρόεδρος Πάτερ Πηγάσιος. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, καλοί μου φίλοι, πάμε να δούμε πολύ όμορφες εικόνες από την ιχθυόσκαλα της Καλύμνου και το πώς εκεί οι ψαράδες μας χτυπούν τα χταπόδια, γι' αυτό και άλλωστε είναι και ξεχωριστά τα δικά μας χταπόδια, είναι και πιο αφράτα, όπως μας λέει και ο πρόεδρος εκεί των Αλιέων, ο κύριος Κουλιάς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Παρασκευή πρωί έτυχε να βρεθούμε στην ιχθυόσκαλα. Καταπληκτικές εικόνες, απίστευτες, φυσάει ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Και βλέπουμε εδώ να χτυπούν τα πόδια. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφες εικόνες μέσα από την παράδοση. Απίστευτα. Πολύ όμορφη εικόνα. Ήρθα εδώ για άλλο ρεπορτάζ, αλλά σας τσάκωσα και εσάς και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι η ψαριά, συγγνώμη, η αποψινή, το πρωί, πότε τα... Είναι 2-3 μερών, ανάλογα, τα παιδιά εμπορεύονται κιόλας. Είναι η κλασική διαδικασία που υπάρχει χρόνια στην Κάλυμνο, γι' αυτό λέμε ότι τα χταπόδια της Κάλυμνου διαφέρουν τα υπόλοιπα χταπόδια.
γιατί γίνεται αυτή η επιπλέον εξεργασία που δεν τα κάνουν τα υπόλοιπα μέρη, που κάνει χταπόδια της Καλλίνου να είναι πιο νόστιμο και πιο, αφράτο σε σχέση με τα υπόλοιπα χταπόδια της υπόλοιπης Ελλάδος. Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε να έχουν καλές ψαριές. Δεν είναι ψάρια, είναι χταπόδια, αλλά είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι ψάρια, γι' αυτό. Πολύ, πολύ όμορφες εικόνες. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Κουλιά. Ευχαριστώ. Και οι όμορφες εικόνες βέβαια συνεχίζονται. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε εδώ, προετοιμάζουμε τα δίχτυα μας. Παραγάδι, τα φτιάχνουμε. Παραγάδι. Παραγάδι. Τα φτιάξουμε για να τα δουλώσουμε πάλι. Πάμε για το πρωί για δουλειά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Συντροφιά βέβαια εδώ, έτσι έχετε πιστεί και το σκυλάκι και γατούλες. Αυτός εδώ έχει 16 χρόνια πλήρωμα. 16 χρόνια πλήρωμα μαζί σας. Έχει πάρει σύνταξη από το ΓΑΠ. Α, πήρε άραγε, έμεινε να πάρει. Πολύ ωραία. Αν δεν πάρει μια μέρα, μας φάει. Και ένα λεπτό πίσω. Πολύ όμορφα. Υγεία να έχετε, να είστε πάντα καλά, να δουλεύετε. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτές τις όμορφες εικόνες θα σας αποχαιρετήσω σήμερα, φίλοι μου. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 3 στην τηλεόραση Αιγαίο με την εκπομπή μας 3 στο Αιγαίο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή ξεκούραση. Γεια σας.